Γεια σας παιδιά, σε όλους εδώ και αυτό είναι το βίντεο του Q&A. Ποιο Q&A θα μου πείτε, ένα Q&A το οποίο πρέπει να έχει γίνει εδώ καιρό. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, τέλος πάντων στις 25 Ιουλίου είχα κάνει ένα post στη σελίδα που έλεγα, α παιδιά φτάσαμε τους 6.000 subscribers. Αφήστε από κάτω comments, αφήστε από κάτω βασικά ερωτήσεις και θα τις απαντήσω στο Q&A που θα κάνω. Είναι Σεπτέμβρη, ήρθε η ώρα να κάνω το Q&A και φτάνουμε σχεδόν τους 7.000 πλέον, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, αρχίζουμε με το Q&A. Επίσης, παίζω να μου ακούτε λίγο πιο μπάσα από συνήθως, γιατί είχε κλείσει λίγο ο λαιμός μου και τώρα είμαι καλύτερα. Έχω γίνει σχεδόν καλά. Anyway, αρχίζουμε το Q&A. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον Θοδωρή Σταθόπουλο και λέει: γιατί δεν έκανες Q&A τόσο καιρό, ξέχασα την ερώτηση που ήθελα να σου κάνω κάπα. Δεν πειράζει, Θοδωρή, είχες μία δουλειά, δεν τα κατάφερες. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να θυμηθείς την ερώτηση, να βάλεις ένα κόκκινο κορδελάκι εδώ, να σου θυμίζω ότι θες να μου κάνεις μια ερώτηση, και στο επόμενο Q&A, σε 3 χρόνια να μου κάνεις την ερώτηση. Είναι μια πολύ καλή σε αυτή που σου δίνω. Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Πλευρίδη, ο οποίος λέει: πώς τρως το σουβλάκι σου, επίσης θα αρχίσεις ποτέ να κάνεις vlog στο κανάλι, επίσης τι ύψος έχεις και τέλος σε γαμάτι να έχεις την καλή δουλειά. Λοιπόν, ευχαριστώ Δημήτρη. Βάζουμε και κανένα ακόμα, ρε παιδί μου, άμα έτσι μας έρθει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πώς τρως το σουβλάκι μου. Προσέξτε, καταρχάς εδώ έχουμε θέμα. Το ακούει τώρα αυτός από τη Θεσσαλονίκη και λέει: τι εννοείς πως τρως το σουβλάκι? Γιατί στη Θεσσαλονίκη το σουβλάκι είναι το καλαμάκι για τους Αθηναίους, δηλαδή αυτό που είχε ένα ξύλο και κρέατα κολλημένα πάνω. Ωραία παιδιά, για τη Θεσσαλονίκη σουβλάκι εννοεί αυτό που έχει πίτα και κρέατα μέσα και λαχανικά και ίσως κάποια σως. Anyway, ξεκαθαρίσαμε την υπόθεση, πως τρως το σουβλάκι μου, εξαρτάται. Συνήθως πάντως με γύρο κοτόπουλο ντομάτα πατάτα σως, καλαμάκι κοτόπουλο ντομάτα πατάτα σως ή αν έχει καλό κοτομπέικον, κοτομπέικον μουστάρδα ντομάτα πατάτα. Αν θα αρχίσω να κάνω vlogs, δεν ξέρω, μπορεί να αρχίσω. Δεν ξέρεις ποτέ, τους επιφυλάς στο μέλλον. Και τι ύψος έχεις σήμερα, ένα 82, 83, 84, κάπου εκεί ενδιάμεσα. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, ακριβώς. Επόμενη ερώτηση από το Manos Ba. Highlights GMGR, κάνεις καλή δουλειά, συνέχεις έτσι. Τι ταχύτητα συνδέσεις έχεις? Λοιπόν, έχω Fortinet. Αν μπω στο modem, το modem λέει ότι έχω ένα megabyte, megabit βασικά upload και 12 megabits download. Αυτά λέει το modem. Εγώ το πιστεύω, καμιά φορά λέει και ideas. Anyway, ο George Muse λέει: εφόσον είσαι καλό στο LOL και έχεις ένα σταθερό rank, παίζεις τελείως για την πλάκα σου, γιατί δεν προσπαθείς να χτυπήσεις Diamond μέχρι το τέλος της Season? Γιατί βαριέμαι. Είναι πολύ βαρετό να παίζεις μόνος LOL. Βασικά πιο παλιά έπαιζα, πλέον το έχω βαρεθεί, οπότε αν μου πει κάποιος να παίξουμε και μπούμε έτσι όλοι μαζί παρέα και έχει τζέρτζελο, θα μπω να παίξω. Αλλιώς rank βαριέμαι να παίξω μόνος μου. Ο Μενεκράτης Τζουβάνος λέει: τράβα παίξε σύρολα μαν μου, θες και Q&A, σε συμπαθώ πολύ Γιάννη, σε βλέπω από το Epp Elo Hell με τον Γκράγκα στο επεισόδιο 4. Νομίζω πριν 2 χρόνια όταν σου έκανα sub είχες 200 περίπου sub, θέλω να μπω στο βίντεο, γεια σου μαμά, καλή συνέχεια LinkedIn.gr. Μπήκε στο βίντεο, συγχαρητήρια Μενεκράτη. Ο Αποστόλης Αποστολόπουλος λέει: γεια σου Γιάννη, ποιο είναι το αγαπημένο σου game ever και ποια σχεδιά σου για το μέλλον του καναλιού? Επίσης keep up the good work. Λοιπόν, το αγαπημένο game ever δεν υπάρχει, γενικά είναι δύσκολο να διαλέξω ένα. Πάντως από τα αγαπημένα μου είναι το Final Fantasy X, τα 2 Kingdom Hearts, με το ένα να μου άρεσε πιο πολύ από το δεύτερο, το Last of Us, τα 3 Uncharted, αυτά μου έρχονται τώρα. Α, εντάξει, είμαι μεγάλος φαν και των Crash, βασικά ήμουνα, γιατί πλέον πέθανε η σειρά, δεν ξέρω αν θα κάνει reboot η Sony στο PlayStation 4. Επίσης βγαίνει στο PlayStation 4 και Kingdom Hearts 3, δεν έχω PlayStation 4, fuck. Anyway, λοιπόν, αυτά μου ήρθανε τώρα, κάτι μπορεί να μου διαφεύγει, πάντως αυτά. Και τα σχέδια για το μέλλον του καναλιού, λοιπόν, τα σχέδια είναι να κάνω αρχικά upgrade το PC για να μπορώ να παίζω και καινούργια παιχνίδια και να αρχίσω να κάνω και περισσότερα streams. Αυτά. Ίσως να βαθύσω και λίγο το κανάλι αισθητικά. Ξέρω να κάνω πιο όμορφο το Facebook page, το Twitter και αυτά τα πράγματα όταν βρω, τέλος πάντων, χρόνο. Ο Δημήτρης Πατσιούρας λέει: αλόχα, βλέπω στο κανάλι σου πάρα πολλά indie games, έχεις κάποιο αγαπημένο? Πάλι το ίδιο ισχύει με πριν. Γενικά, κατά καιρούς παίζω πολλά indie games. Και εκείνο τέλος πάντων τον καιρό που παίζω ένα indie game, αυτό θα είναι και το αγαπημένο μου. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω ξεχωρίσει μερικά. Όπως το Papers, Please που έκανα και σειρά. Το Hotline Miami μου άρεσε πάρα πολύ. Το Coin Crypt μου αρέσει αρκετά. Τώρα που τέλος πάντων το βρήκα τελευταία. Το Darkest Dungeon μου αρέσει πολύ. Πάλι κάτι θα μου διαφεύγει, γιατί έχω τηλεφώνω πάρα πολλά στο Steam. Αυτά. Ο Σταύρος Φαρσαράκης λέει: πώς ξεκίνησες στο YouTube και δείξε μας τα περιφερειακά σου. Λοιπόν, πώς ξεκίνησες στο YouTube? Έβλεπα κυρίως ξένους, γιατί όταν άρχισα εγώ δεν υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, αν και έβλεπα και κάποιους Έλληνες. Και συγκεκριμένα είχα δει όλο το Elder Scrolls στο Oblivion
Από έναν τύπο που λέγεται Lord Vega. Δεν ξέρω τώρα αν το ξέρετε. Λογικά δεν θα το ξέρετε, γιατί νομίζω έχει σταματήσει να κάνει και βίντεο πια. Τέλος πάντων, ήταν πολύ διασκεδαστικό όλο αυτό που έβλεπα το Oblivion με αυτό να κάνει commentary. Και λέω ότι θα το κάνω κι εγώ, ρε φίλε. Θα κάνω κι εγώ βίντεο. Και έτσι ξεκίνησα. Και τα περιφερειακά μου είναι δύο οθόνες Samsung, οι οποίες είναι πάνω κάτω ίδιες, δεν είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο, αλλά είναι πάνω κάτω ίδιες. 1920x1080p δηλαδή. Έχω ένα πληκτρολόγιο της Microsoft, ένα γενικό πληκτρολόγιο της Microsoft, ένα το ποντίκι, το Cooler Master Alcor που υπάρχει και βίντεο στο κανάλι, άμα θέλει να πάει να το τσεκάρετε, και ένα mouse pad Razer. Οι Gamepads λένε, congrats man μου για τα 6.000 subs, πόση ώρα σου πήρε να κάνεις edit, π.χ. ζήρω ένα επεισόδιο και δεύτερον Hearthstone ή Hearthstone και γιατί, χεχεχε. Λοιπόν, πόση ώρα μου πήρε να κάνει edit, εξαρτάται από το βίντεο, ας πούμε. Το Hello Hell είναι πολύ εύκολο, μπαίνω στο LOL, πατάω record, ξέρω φωνή μου Μούρι και gameplay, τα πετάω μετά όλα στο Premiere, τα συγχρονίζω και boom, βγαίνει το βίντεο. Μετά το τσεκάρω λίγο να δω αν έχουν πάει όλα καλά και αυτό. Αλλά χρειάζονται περισσότερο edit. Ας πούμε τα Zero Land συνήθως επειδή χτίζουμε κάτι, κάνουμε κάτι, ένα project τέλος πάντων, κάνουμε record μία μισή ώρα και μετά πρέπει να κόψω και να ράψω πολλά σημεία για να μην βγει μία μισή ώρα βίντεο. Δηλαδή, ποιος θα κάτσει να δει μία μισή ώρα βίντεο. Είμαστε σοβαροί, δεν κάτσει κανείς. Το κάνω, ξέρω εγώ, μισή ώρα όλο αυτό και μετά το ανεβάζω. Και δεύτερον, Hearthstone ή Hearthstone. Hearthstone. Δεν ξέρω το λόγο. Αλλά είναι Hearthstone. Έτσι προφέρεται. Ο Δημήτρης Δημητριάδης λέει πώς ένιωθες όταν έκανες το πρώτο σου βίντεο. Κοιτάξτε, το πρώτο βίντεο είναι λίγο περίεργο, γιατί είσαι σε φάση, τι κάνω τώρα, γιατί μιλάω με την οθόνη, παίζω παιχνίδι και μιλάω με την οθόνη. Αρχίζεις και έχεις κάποιες ερωτήσεις για τον εαυτό σου, κάποιες υπαρξιακές ερωτήσεις, τι κάνω με τη ζωή μου και όλα αυτά. Γιατί κάθεσαι, βάζεις ξέρω εγώ το παιχνίδι, σε μένα ήταν Minecraft το πρώτο βίντεο, και βάζεις το παιχνίδι και αρχίζεις και μιλάς στον εαυτό σου και λες, καθώς μιλάς αναρωτιέσαι, τι φάση, γιατί το κάνω αυτό. Κάπως έτσι ήταν το πρώτο βίντεο. Ο Γιώργος Χατζάκης λέει, ποιο είναι το καλύτερο βίντεο που έκανες? Δεν ξέρω, αλλά συνήθως υπάρχει ένας κανόνας. Όταν πιστεύω ότι, ας πούμε, έχω κάνει πολύ edit σε ένα βίντεο και έχει βγει ωραίο και όλα αυτά, και λέω, αυτό το βίντεο το έχω κάνει τόσο καλά, δεν πάει καλά. Δηλαδή, σε φάση δεν το βλέπει μετά κανείς. Δεν ξέρω γιατί. Όπως, ας πούμε, ήταν ένα review σε διαφορετικό στυλ για το Alan Wake και για τον Jack Orlando, τα οποία είναι πιο παλιά βίντεο. Και τέλος πάντων, βέβαια, όταν τα είχα κάνει, δεν είχα και πολλές, τέλος πάντων, τις γνώσεις που έχω τώρα, είχα λιγότερες γνώσεις. Αλλά για τότε νομίζω ήταν σχετικά ok. Τώρα καλύτερο βίντεο δεν ξέρω. Γενικά δεν έχω κάποιο βίντεο το οποίο να λέω, α, αυτό το βίντεο με χαρακτηρίζει, μπορείς να πας να το δεις και... και να πεις ότι είναι τέλειο, ξέρω. Ο Ανέστης Τρέκος λέει, γιατί η Τραϊκός, γιατί δεν ανεβάζεις πιο συχνά Minecraft επεισόδια και συγκεκριμένα Zero Land? Λοιπόν, βασικά γενικά δεν ανέβαζα το τελευταίο καιρό. Και Minecraft έχω τη μία σειρά τη Hardcore και το Zero Land. Οπότε ναι, δεν θέλω να ανεβάζω συνέχεια Minecraft. Ένα Minecraft την εβδομάδα είναι καλό. Zero Land επίσης, άμα δεν έχω κάτι να κάνω στο Zero Land, δεν θα το ανεβάσω. Ας πούμε, δεν έχει νόημα να κάνω 30 λεπτά βίντεο και να κάνω mining. Ας λέω, α, σπάμε cobblestone. Α, βρήκα redstone. Α, βρήκα iron. Γιατί δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον να μην βλέπω να σπάω πράγματα, να σπάω blocks. Άμα έχουμε κάτι καλό να κάνουμε, ξέρω εγώ, έτσι ομαδικό ή και μόνος μου, κάνω το βίντεο και μετά το κάνω, ξέρω εγώ, edit να βγει ωραίο και μετά το ανεβάζω. Ναι, αυτό. Ο Ραφαήλ Θεοχαρίδης λέει, θα άφηνες για ένα κορίτσι στο YouTube? Όχι. Σε φάση, γιατί να το έκανα αυτό? Θα μου λέει το κορίτσι, αν ξαναδώ βίντεο στο κανάλι σου, τελειώσαμε. Θα είμαστε συνέχεια μαζί. Δεν θα έχεις άλλη ζωή πλέον. Δεν νομίζω να υπήρχε. Βασικά, ναι, γιατί να μου ζητήσει ένα κορίτσι κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω. Anyway, μάλλον όχι. Ο Πέτρος Μπέκτας λέει, ποιο είναι το όνειρό σου σαν άνθρωπος? Το όνειρό μου σαν άνθρωπος είναι οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι, να κάνουν κλικ στα βίντεο που κάνω για υπόλοιπα παιχνίδια πέρα από το Minecraft και το LOL και το Hearthstone. Να πατάνε το κλικ και να βλέπουν το βίντεο και να. Μετά σε έχουν όποια γνώμη θέλουν. Απλά ας κάνουν ένα κλικ. Αυτό είναι το όνειρό μου σαν άνθρωπος. Οι GR Minecraft Cousins μου λένε τελεία. Ή μήπως εννοούνε τέλεια, και προφανώς αυτό έχει γράψει ο Κώστας. Δεν ξέρω. Τέλεια, Κώστα. Ο Μιχάλης Βζ λέει, τι δουλειά θες να κάνεις, τι δουλειά κάνεις? Λοιπόν, δεν κάνω κάποια δουλειά προς το παρόν. Προς το παρόν είμαι φοιτητής και πιθανότατα να γίνω δικτυάς. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να καταλήξουμε και στο McDonald's και δεν ξέρω πού αλλού. Δεν έχει σημασία. Το τι δουλειά θέλω να κάνω, ωραίο θα ήταν να μπορείς να κάνεις το YouTube δουλειά, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί άμα κάνεις το χόμπι σου δουλειά, ουσιαστικά δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μία μέρα. Και αυτό δεν το είπα εγώ, το έχω δει από αλλού.
Λοιπόν, ερώτηση από τον Κώστα. Πότε θα κάνουμε εκείνο το βίντεο Zero που συζητιέται εδώ και κάνα μήνα. Insert καμένα comment here. Φατσούλα τέτοια. Περίεργη. Ναι, αυτή. Τέλος πάντων. Έχω αργήσει τόσο πολύ να κάνω το Q&A που τελικά το κάναμε το βίντεο που συζητιέται εδώ και ένα μήνα. Οπότε, ναι, αυτό. Ο Παύλος Παυλίδης λέει: congratulations για τα 6.000 subs. Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείς για να κάνεις edit τα βίντεο σου? Για edit χρησιμοποιώ το Premiere. Γιατί τέλος πάντων είναι πιο φιλικό για το YouTube, επειδή μπορείς να κάνεις render σε H64. Και είναι και σχετικά εύκολο, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Έχεις στο μυαλό σου κάποιο game για να αρχίσεις το κανάλι σειρά στο κοντινό ή και όχι μέλλον? Όχι, δεν έχω, αλήθεια είναι. Γενικά θέλω να βρίσκω παιχνίδια τα οποία να έχουν ενδιαφέρον και δράση, γιατί αυτό θέλεις στο YouTube. Να έχει λίγη δράση το παιχνίδι, να μπορείς να σκοτώνεις πράγματα και τέτοια. Ο Σπύρος Πανούδης λέει: θα κάνεις live στο Twitch, LOL, Counter και διάφορα. Σπύρος Πανούδη, θα κάνω στο Twitch live. Live στο Twitch. Αλλά όχι LOL και Counter. Μπορεί να κάνω διάφορα όμως. Διάφορα πιθανότητα θα κάνω. LOL και Counter μπορεί. Μπορεί. Αλλά διάφορα θα κάνω. Ο Στέλιος Μωρογιάννης λέει: το αστείο είναι σχεδόν όλα. Είναι ερωτήσεις που κάποιος παρακολουθεί το Γιάννης ξέρει. Οπότε εγώ τζάμπα κάθομαι εδώ πέρα και απαντάω. Ευχαριστώ, Στέλιο. Η φωνή μου είχε κλείσει, πιθανότατα να ξανακλείσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Anyway. Ο Νίκος Ζαβερδίνος λέει: τι συμβουλή θα έδινε σε ένα νέο YouTuber? Τι συμβουλή θα του έδινα? Θα του έδινα τη συμβουλή να ξαναβλέπει τα βίντεο του αφού τέλος πάντων τα κάνει render, ξέρω εγώ. Πριν τα ανεβάσει στο YouTube, πριν φτάσει σε αυτό το βήμα, να το ξαναδεί. Και να ρωτήσει τον εαυτό του αν του άρεσε. Και επίσης να είναι ο εαυτός του, να μην πάει να αντιγράψει κάποιον άλλον. Ή άλλο είναι να εμπνευστείς από κάποιον, να δεις κάτι, σου αρέσει και λες: α, αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα κάνω κι εγώ κάτι, αλλά δεν θα είναι ίδιο, θα είναι κάτι άλλο. Να μην το αντιγράψεις ακριβώς, γιατί αυτό δεν έχει νόημα, ξέρω εγώ. Αντί να πάνε να δουν εσένα που αντιγράφεις τον άλλον, θα δουν τον άλλον που είναι original. Αυτό. Ο Ηλίας Μαγκανιάρης λέει: ελπίζω τώρα πια που γίνεσαι σιγά σιγά famous, να μην ψωνιστείς. Απάντησε. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί με το ψωνιστής, αλλά αν εννοεί ότι δεν θα απαντάω, ξέρω εγώ, σε comments και τέτοια, προς το παρόν δεν είναι τόσα πολλά ώστε να μπορώ να απαντήσω. Οπότε όποιος μου στέλνει κάτι στη σελίδα ή οπουδήποτε άλλο μου κάνει μια ερώτηση, έχω και αν την έχω απαντήσει 25.000 φορές, θα την απαντήσω. Ειδικά στη σελίδα απαντάω τα πάντα. Ακόμα και βλακίες να με ρωτάτε. Μερικοί από εσάς με ρωτάτε βλακίες. Κάθομαι και απαντάω. Οκ, απαντάω και στις βλακίες. Ο Ιατράκης Γιάννης λέει: πώς βρήκες το όνομα του καναλιού? Λοιπόν, εκείνη την ώρα. Την εποχή που ήθελα να αρχίσει το κανάλι, έλεγα συνέχεια τη λέξη legit. Α, αυτό είναι legit κτλ. Και λέω: θα κάνω το κανάλι legit gaming. Και πατάω στο YouTube. Τσαπ, legit gaming. Και μου λέει: οπ, το YouTube, Γιάννη, αυτό το κανάλι υπάρχει. Και λέω: όχι, ρε φίλε, γιατί υπάρχει? Και μετά λέω: θα βάλω GR. Λες να υπάρχει και με GR, και δεν υπήρχε με GR, οπότε ξέμεινα να με λένε legit gaming GR. Αυτό. Ο Δημήτρης Τσιρόπουλος λέει: αν κλωνοποιούσε τον εαυτό σου και το γάμα και θα ήταν αυνανισμό ή gay sex? Θα ήταν μαλακία. Αν κλωνοποιούσε τον εαυτό μου, θα τον έβαζε να κάνει edit. Ο Υπτάμενος Μπίλι λέει: τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαι, Υπτάμενε Μπίλι. Μπορείς να κάνεις twerk? Αν ναι, you know. Όχι, δεν μπορώ να κάνω twerk και δεν ξέρω τι εννοείς. Καλός είναι ο The Dark Slayer GR? Καλός είναι. Επίσης, Υπτάμενε Μπίλι, πιθανότατα είσαι ο Dark Slayer GR. Κωνσταντίνος Φλευράκης: πώς πέρασε το event με Gramers? Αναλυτικά πες, keep up the good work. Λοιπόν. Στο event με τον Gramers, ωραία πέρασα, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, ουσιαστικά πήγα εκεί το μεσημέρι και κάθισα στο βράδυ. Βασικά δεν κάθισα στο βράδυ στο event. Κάθισα στο βράδυ στο event, αλλά μετά πήγαμε και για φαΐ. Δεν είχα δει ποτέ τους Gramers από κοντά, δεν τα είχαμε πει ποτέ με τους Gramers από κοντά, δεν τα είχα πει με το Χάκι από κοντά. Με τους υπόλοιπους που ήμασταν εκεί πέρα, είχαμε βγει και για καφέ και τα είχαμε πει. Από όσο νομίζω, δεν ξέρω αν πέρα από αυτούς είχα δει, δεν είχα ξαναδεί. Τέλος πάντων. Είναι η φάση που βλέπω τον Δημήτρη, αλλά ο Δημήτρης, δεν ξέρω όσοι είχατε έρθει τηλεφώνω στο event, θα ξέρετε ότι όταν έφυγε από το stage ο Δημήτρης, ήταν κάτι σαν ηλιακό σύστημα. Ήταν στη μέση ο Δημήτρης και γύρω-γύρω-γύρω είχε καμιά 40 άτομα, ξέρω, 30. Και είμαι σε φάση, ο Δημήτρης. Δεν πρόκειται να του μιλήσω ποτέ. Τελικά με είδε ο Δημήτρης και το χαιρέτησα. Και σε κάποια φάση είδα και το Χάκι και τα είπαμε και με το Χάκι λίγο από κοντά. Απλά δεν καθίσαμε πάρα πολύ ώρα γιατί στο event ήταν πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ήταν λογικό. Και μετά βγήκαμε και για φαΐ με άλλους YouTubers και όλα αυτά. Γενικά ήταν πολύ καλή φάση το event. Όλα αυτά τα event που γίνονται με YouTubers μου αρέσουν αρκετά. Περνάω πάντα καλά. Χρήστος Ρα, γεια σου Γιάννη. Τι προτιμάς, League of Legends ή Minecraft? Λοβοτομή προτιμώ.
Αποστόλη Σάκας. Αγαπημένο φαγητό. Λοιπόν, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση και βασικά εξαρτάται. Είναι ανάλογα το... την όρεξη εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, είναι κάτι φάσεις που βλέπεις το μπέργκερ και λες: ωραία, φίλε, τώρα θέλω μπέργκερ. Δεν παίζει. Ό,τι και να μου φέρουνε, θα διάλεγα μπέργκερ. Άλλες φορές μπορεί να θες πίτσα, άλλες σουβλάκι. Ναι, γενικά αυτά τα fast food τέτοια είναι ωραία. Άλλες φορές μπορεί να θες noodles. Ας πούμε, γενικά είμαι μεγάλος φαν των noodles. Δεν ξέρω, μου αρέσουν. Εκεί υπάρχει και ένα συγκεκριμένο μαγαζί στην Πανόρ μου. Το State Walk, τους κάνω και διαφήμιση. Τα παιδιά φοβερά να πάνε να φάνε noodles από εκεί. Ναι, βασικά πότε παίρνω από εκεί noodles. Αλήθεια, δηλαδή τα τρώω μέσα σε 2 λεπτά, επειδή είναι πεντανόστιμα. Ο Νίκος Καλτσίδης λέει: θα παίξει τα κοντά της War of Mine, ένα strategy game και επίσης θα παίξει ποτέ hater. Έχω σειρά της War of Mine. Καλώς όρισε στο κανάλι, Νίκο Καλτσίδη. Υπάρχει σειρά της War of Mine. Προς το παρόν υπάρχουν 3 επεισόδια. Και αν θα παίξω Hatred. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο ακριβό. Και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που είχε γίνει ντόρος για το παιχνίδι, πολύ βίαιο κτλ. Δεν με ελκύει ιδιαίτερα. Όχι επειδή είναι βίαιο, αλλά μετά από κάποια φάση σκοτώνει ξέρω εγώ 1000 άτομα. Μετά νομίζω το βαριέσαι. Και είναι και ψηλό ακριβό. Κάνει εντωμεταξύ, επίτηδες το έχουν κάνει αυτό. Κάνει 16 και 66 για να βγαίνει το 666. Anyway. Ο Χρήστος Αντώνιο λέει: έχει εισόδημα από αυτό που κάνει YouTube videos. Έχω εισόδημα. Φυσικά και έχω εισόδημα. Απλά το εισόδημα, τέλος πάντων, στην αρχή του μήνα έρχεται ένας μονοψήφιος συνήθως αριθμός στο λογαριασμό στην PayPal. Άντε να είναι καμιά φορά και διψήφιος. Άντε. Αλλά συνήθως είναι ένας μονοψήφιος αριθμός, οπότε περισσότερα λεφτά έχω χαλάσει παρά έχω πάρει από το YouTube. Ο Νηρέας Χαμπίδης: πώς γνωρίσατε τον ProGamer και τι ομάδα είσαι? Λοιπόν, πώς γνωρίσατε τον ProGamer? Μου είχε στείλει μήνυμα ProGamer ή μήνυμα στο Skype, νομίζω στο Skype, και μου είχε πει να κάνουμε μαζί βίντεο. Το πρώτο βίντεο που είχα κάνει με τον ProGamer μαζί ήταν ένα URF βίντεο στο κανάλι του, από το πρώτο URF κιόλας. Και τέλος πάντων κάναμε αυτό το βίντεο, μετά μιλάγαμε που και που, και μετά γνωριστήκαμε. Τώρα, τέλος πάντων, έχουμε πολύ καλή σχέση με τον ProGamer. Έχουμε βγει καφέτες φορές, εντάξει. Δεν το λέω καν ProGamer, το λέω Κώστα. Βασικά από την αρχή τον έλεγα Κώστα, αλλά τέλος πάντων. Και τι ομάδα είσαι? Είμαι Ολυμπιακός, αλλά η αλήθεια είναι ότι αγαπάω περισσότερο το ποδόσφαιρο από ότι αγαπάω τον Ολυμπιακό. Αγαπάω. Τέλος πάντων. Ναι, το ποδόσφαιρο μου αρέσει υπερβολικά πολύ. Αυτό. Ο Γιάννης Κυριακίδης λέει: αν σε έβλεπε ποτέ 8χρονο σε αυτό σου, θα ήταν περήφανος για σένα τώρα? Πιθανότατα, αν με έβλεπε 8χρονο σε αυτό μου τώρα, θα μου έλεγε: ρε Γιάννη, τι φάση. Δεν είχαμε πει θα γίνω ποδοσφαιριστές. Τι πας και κάνεις τώρα εδώ πέρα βιντεάκι, ξέρω εγώ, στο ίντερνετ. Είσαι σοβαρός. Βάλε ποδοσφαιρικά παπούτσια και πάμε στο γήπεδο ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα ήταν περήφανος. Ήθελα να γίνει ποδοσφαιριστής ο 8χρονος μου αυτός. Όπως και, ξέρω εγώ, το 80% των αγοριών, όταν 8 χρονών. Κάτι τέτοιο. Ο Γιώργος Καραχρήστος λέει: θα έκανες ποτέ βίντεο με ένα YouTuber που έχει subs στο πολύ 20-50, μας λες στο Skype σου? Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα να κάνω οποιοδήποτε βίντεο. Αρκεί βέβαια να, τέλος πάντων, για να κάνεις βίντεο με κάποιον πρέπει να έχεις και οικειότητα, να ξέρεις το χιούμορ του, το πώς συμπεριφέρεται, το ένα τ' άλλο, για να μπορεί να βγει. Να διασκεδάσει και εσύ όταν κάνει το βίντεο, αλλά να διασκεδάσει και αυτό που θα το βρει. Αν τώρα, ας πούμε, αρχίζει κάποιο και με σπαμάρει, ξέρω εγώ, Γιάννη, θες να κάνουμε βίντεο, Γιάννη, θες να κάνουμε βίντεο, Γιάννη, θες να κάνουμε βίντεο, δεν πρόκειται να κάνω βίντεο, γιατί δεν βοηθάει όταν με σπαμάρει για να κάνουμε βίντεο. Λοιπόν, μας λέει στο Skype. Το Skype, παιδιά, δεν το λέω για διάφορους λόγους. Με το Skype, τέλος πάντων, μπορεί να κάνει διάφορα άσχημα πράγματα. Άμα ξέρει το Skype του αλλού. Οπότε, ναι, δεν γίνεται να το δώσω έτσι σε όλους. Ο Γιώργος Καραχρήστος ξαναχτυπά και λέει: δύο άτομα πριν γνωρίζουν το ποτάμι. Ο ένας σε αγαπάει, τον άλλον τον αγαπάς. Ποιον θα έσωζες? Και αυτή, επειδή είναι πολύ θεωρητική ερώτηση, θα απαντήσω: εξαρτάται. Ο ένας που με αγαπάει μπορεί να είναι ο Χίτλερ. Θα σώσω εγώ αυτόν που αγαπάω. Ο Χίτλερ πνίγεται. Με αγαπάνε όλοι. Ακόμα και ο άλλος που δεν με αγαπούσε και τον αγαπάω εγώ. Οπότε τώρα με αγαπάει και αυτός και είναι όλοι χαρούμενοι. Εξαρτάται από το άτομο. Ο Κωνσταντίνος Ντελιμπαλταδάκης λέει: ένα, με ποια σκέψη ξεκίνησε το κανάλι σου, σοβαρό σκοπό ή έτσι για τη διασκέδαση ή επειδή σου άρεσε? Δύο, και ποια πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη σειρά που έχεις παίξει μέχρι τώρα, σειρά LOL, Minecraft, Cthulhu? Τέλος, τι αξίζει για εσένα το κανάλι σου αυτά από μένα, πιστεύω ότι είσαι ένας από τους καλύτερους YouTuber. Λοιπόν, ευχαριστώ Κωνσταντίνε για τα καλά σου λόγια. Με ποια σκέψη ξεκίνησε το κανάλι μου? Ξεκίνησα για πλάκα, βασικά. Βασικά είναι το χόμπι μου, ουσιαστικά αυτό. Ξεκίνησα και μετά το ασχολήθηκα λίγο παραπάνω και έγινε χόμπι. Δεύτερη ερώτηση, και ποια πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη σειρά που έχεις παίξει μέχρι τώρα? Η καλύτερη σειρά, νομίζω η σειρά που διασκέδασα περισσότερο και άρεσε και σε αυτούς τουλάχιστον που τη βλέπανε, ήταν το Papers, Please. Και γενικά είναι εντυπωσιακό το πώς ένα παιχνίδι που κάνεις κάτι επαναλαμβανόμενο και
τέλος πάντων, δεν έχει πολύ βάθος. Σε κρατάει μόνο και μόνο με αυτά που συμβαίνουν στο παιχνίδι. Τέλος, τι αξίζει για σένα το κανάλι σου? Τι αξίζει το κανάλι μου? Ουσιαστικά είπα το YouTube είναι το χόμπι μου. Οπότε αξίζει αρκετά, τέλος πάντων. Είναι σαν να κάποιος έχει για χόμπι το μπάσκετ και να πηγαίνει στις μπασκέτες και να μην έχει μπασκέτες. Δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Οπότε, άμα δεν έχω κανάλι και εγώ, δεν μπορώ να κάνω βίντεο στο YouTube. Θα μπορώ να κάνω άλλο κανάλι, αλλά όχι. Θέλω αυτό. Ο Ανδρέας Παπχίτης. Χάι, πώς μπήκε στο Zero Land, σου αρέσει που είσαι μέσα και θα ήθελες ποτέ να φύγεις? Στο Zero Land μπήκα λίγο περίεργα, γιατί πάντως στην αρχή δεν έκανα πολύ συχνά βίντεο. Ωραία, έκανα ξέρω εγώ ένα βίντεο σε 10 μέρες και το είχα πάρει πιο χαλαρά. Και γενικά στο community δεν ήμουνα πολύ μέρος του community. Έκανα τα δικά μου πράγματα και όλα αυτά. Και σε κάποια φάση μου είχε στείλει ο Πάνες για να μπω στο Zero Land, αλλά τελικά του είχα πει ότι δεν παίζω πολύ Minecraft, τον Ατάλο και είπαμε θα δούμε. Τελικά δεν είχα μπει τότε και τελικά μπήκα σε δεύτερη σεζόν γιατί ξαναμιλήσαμε, μου είπε ξέρω εγώ αν θα μπω και τα λοιπά και τελικά μπήκα κάπως έτσι. Και ναι, μου αρέσει που είμαι στο Zero Land. Έχει πλάκα γιατί έχω γνωρίσει πολλά άτομα μέσα στο Zero Land και με πολλούς ξέρω εγώ είμαστε φίλοι πλέον. Και όχι, δεν θα ήθελα ποτέ να βγω. Εκτός και αν δεν ξέρω. Γίνει κάτι φοβερό στο Zero Land και θα πω βγαίνω. Αλλά όχι. Γιατί? Δεν ξέρω τι λέω. Επόμενη ερώτηση. Σωτήρης Καρύμπας. Άμα είχες μια σούπερ δύναμη, ποια θα ήταν? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος? Λοιπόν, σούπερ δύναμη. Παιδιά, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Μπορώ να πω πολλά πράγματα. Μπορώ να φάνω γλυκούλης και να πω, α, να γιατρεύω, ξέρω εγώ, όποιον τέλος πάντων σκέφτομαι και έχει μια αρρώστια να κάνω έτσι και να το γιατρεύω. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι τόσο σούπερ. Λοιπόν, υπάρχουν δύο εναλλακτικές που έχω σκεφτεί. Η μία είναι να εμφανίζω λεφτά όπου θέλω. Ωραία, ευρώ συγκεκριμένα. Θα εμφανίζω ευρώ όπου θέλω. Αυτό, παιδιά, κοιτάξτε, θα γίνει. Επειδή εγώ θα εμφανίζω τα ευρώ, ξαφνικά το ευρώ θα αρχίσει να πέφτει ο νόμισμα και θα ανεβαίνει το δολάριο. Το δολάριο, ξέρω εγώ, θα φτάσει σε μια φάση να είναι ένα δολάριο 10 ευρώ. Μετά οι άνθρωποι θα αρχίζουν να αναρωτιούνται τη φάση. Γιατί έχει πέσει τόσο πολύ το ευρώ? Επειδή εγώ θα βγάζω άπειρα ευρώ, οπότε το ευρώ πλέον δεν θα έχει αξία. Αλλά βέβαια δεν θα μας νοιάζει αυτό, γιατί θα μπορώ να βγάλω άπειρα και δεν θα έχει νόημα όσο και να πέσει. Επίσης, άμα έχω αυτή την υπερδύναμη, θα πρέπει να είμαι και. Να μην νιώθω, ρε παιδί μου, να είμαι κάτι σαν το Σούπερμαν, να πεθαίνω μόνο από κρυπτονίτη. Από τίποτα άλλο, γιατί προφανώς θα θέλουν να με σκοτώσουν. Και κάπως έτσι θα καταστρέψω την οικονομία γενικά, την παγκόσμια οικονομία. Θα ήταν πολύ cool αυτό. Δεύτερη υπερδύναμη είναι να εμφανίζω όποιο φαγητό έχω δει τουλάχιστον μία φορά. Και γιατί συμβαίνει αυτό, παιδιά? Είσαι στο Facebook 2,5 ώρα το βράδυ. Και εκεί που βλέπεις, ξέρω εγώ, το feed σου, εμφανίζεται ένα πολύ λαχταριστό φαγητό. Ένα μπέργκερ με μπέικον και όλα αυτά τα λιπαρά πράγματα τα οποία σου προκαλούν χοληστερίνη. Και λες, ωραία, φίλε, να είχα ένα τέτοιο. Άμα έχεις την υπερδύναμη, κάνεις τσαπ και το εμφανίζεις μπροστά σου. Επίσης, αν κάποιος δεις κάποιον ξέρω, να πεινάει, το εμφανίζεις ένα φαγητό. Και δεν το εμφανίζεις τη ρόπιτα, θα το εμφανίζεις, ξέρω εγώ, μια άστακο μακαρονάδα από τον Gordon Ramsay, ας πούμε, να την ευχαριστηθεί, να τη φάει. Τέλεια. Ναι. Και επίσης, άμα θες, μπορείς να ρίξεις και το δικό σου catering και θα έχεις τα καλύτερα φαγητά όλου του κόσμου και θα έχεις και μεγάλη ποικιλία. Και θα κάθεσαι απλά εσύ, θα τα εμφανίζεις τσαπ 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 και θα έχεις δύο delivery, τρία ξέρω εγώ να πηγαίνουν έρχονται γιατί πιθανόν θα έχεις και πολλή δουλειά. Ναι, ίσως να έπρεπε να ήταν η μικρότερη απάντηση το ποια super δύναμη θα ήθελες να έχεις. Anyway, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος? Ο μεγαλύτερος φόβος είναι να μην χάσω πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Όχι απαραίτητα πράγματα και πρόσωπα. Πρόσωπα και πράγματα τα οποία τα έχεις δεδομένα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Ο Γιάννης Γαβαλάς λέει: γιατί δεν κάνεις πια βίντεο με Payday? Γιατί το βαρέθηκα, η αλήθεια είναι. Και δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και πολύ μεγάλος φαν του Payday. Δηλαδή, εντάξει, πας, κλέβεις 1, 2, 3, 4, 5, 10. Δεν ξέρω, μετά το βαρέθηκα, δεν με τραβάει πολύ το Payday. Ο Γρηγόρης Παχής λέει: Γιάννη, πώς σε λένε? Με λένε Βασίλη, παιδιά, σας κορόιδευα τόσο καιρό. Χαχά. Επόμενη ερώτηση από τον Ιωάννη Ελευθεριάδη. Γιατί δεν παίζεις περισσότερο Hearthstone? Το σταμάτησε ή απλά δεν κάνεις βίντεο? Έχω σταματήσει γενικά να παίζω πολύ Hearthstone, παίζω σπάνια. Και δεν το έχω σταματήσει τελείως από το κανάλι, κάνω ακόμα Hearthstone. Εν τω μεταξύ, το Hearthstone είναι το πιο αμφιλεγόμενο βίντεο γιατί παίρνει και πολλά likes και πολλά dislikes. Είναι σε βάση, ωραία, κάνε Hearthstone πάλι, αυτός δεν βάζει μυαλό. Dislike. Όχι, δεν θα νικήσουν τα dislike. Like. Μας αρέσει το Hearthstone. Και κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν έχω πρόβλημα. Γενικά τα Tavern Brawl, ειδικά που κάνω τώρα, που κάνει 4 νομίζω, είναι αρκετά διασκεδαστικά. Τέλος πάντων, αυτό το mode είναι αρκετά διασκεδαστικό και μπορεί να με κρατήσει, οπότε θα συνεχίσω να κάνω βίντεο. Ο Δημήτρης Κατράκης, περίμενες ποτέ ότι θα έφτανε τόσο ψηλά? Ξεκίνησε για πλάκα σοβαρά. Λοιπόν, περίμενα ότι θα έφτανε τόσο ψηλά. Όχι, αλήθεια είναι, γιατί ξέρω εγώ μετά από 5-4-5 μήνες, μπορεί και 6, είχα φτάσει σε 100 subscribers στο κανάλι, οπότε
Βαγκά δεν περίμενα να φτάσω ποτέ χίλιους. Ναι, οπότε όχι, δεν περίμενα και όπως είπα και πριν, ξεκίνησα για πλάκα. Δεν ξέρω ουσιαστικά πώς γίνεται να ξεκινήσει τα σοβαρά. Σε βάση, τι εννοεί να ξεκινήσει σοβαρά. Είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσει σοβαρά. Δηλαδή, άμα θες να ξεκινήσει σοβαρά, σκοπεύει σε κάποια φάση να έχει 80.000 subscribers. Οπότε είναι λίγο μεγάλο στόχο. Ο Ανδροκλής Τσολάκης ρωτάει τη γνώμη μου για LOL σε σύγκριση με HOTS. Μου φαίνεται ότι το HOTS είναι λίγο πιο διασκεδαστικό. Η αλήθεια είναι ότι αν έχει τερφόν λίγο χρόνο, καλύτερα να παίξει HOTS. Το LOL μπορεί να κρατήσει πολλή ώρα. Το HOTS με το ζόρι κρατάει 35 λεπτά. Εντάξει, μπορεί να μου πείτε, ο Γιάννη, εγώ έχω παίξει παιχνίδι HOTS, κράτησε παραπάνω από 35, bla bla bla. Αλλά το HOTS κατά μέσο όρο κρατάει 20 με 25 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Κρατάει πολύ λίγο και έχει πολύ γρήγορο ρυθμό. Το LOL είναι άλλη φάση. Δεν είναι, και τα δύο MOBA απλά έχουν διαφορετική λογική. Και επίσης το LOL έχει πολύ rage, πολύ ωραία. Άμα έχεις, όπου έχεις καλή παρέα, αυτή είναι η απάντησή μου. Όπου έχεις καλή παρέα, εκεί θα πας. Άμα έχεις παρέα για LOL, παίξε LOL. Άμα έχεις παρέα για HOTS, παίξε HOTS. Ο Δημήτρης Ψηρόπουλος λέει: θα παίξεις ποτέ ξανά survival game σε βίντεο? Μπορεί, αλλά αποκλείεται να είμαι μόνος μου. Άμα μου πει κάποιος, Γιάννη, ψήνεις να παίξεις survival games σε βίντεο? Ναι, πάμε, ξέρω εγώ. Αλλά μόνος μου δεν νομίζω, δεν κάνω τέτοια. Γενικά δεν παίζω πολλά mini games, οπότε ναι. Με παρέα, γιατί όχι. Ο Στέργιος Τζιράκης με ρωτάει πού μένω. Μένω κάπου στην Αθήνα, στον πρώτο όροφο. Εκεί μένω, Στέργιο Τζιράκη. Ο Γιώργος Φζ. Ποια games έπαιζα μικρός, ποια σου άρεσαν και σε τι κονσόλες? Games που έπαιζα μικρός, λοιπόν, θυμάμαι ότι έπαιζα στο Dreamcast Sonic. Έπαιζα στο PlayStation 1 Gran Turismo. Έπαιζα αρκετό Super Mario σε Game Boy. Σε βάση έπαιζα και Wario. Wario νομίζω λέγονταν η κασέτα. Στο Game Boy το Gris, το οποίο ήταν σαν του βουλά με το βάρα και στο κεφάλι του, αλλά τον άφηνε στον τόπο. Pokémon έπαιζα πάρα πολύ μικρός. Αυτά. Και κάποια από τα παιχνίδια που έπαιζα και μικρός στον υπολογιστή υπάρχουν και στο κανάλι, στο Retro Gaming, στο playlist. Αν πάτε μπορείτε να το δείτε. Ο Δημήτρης Κελεμπερτής λέει: Congrats man μου, γιατί δεν έχουμε μάθει ακόμα το επιθετό σχιάτ στο Φουμπού. Λοιπόν, το Facebook είναι το μόνο, τέλος πάντων, από τα social media, το προσωπικό τουλάχιστον, που το κρατάω μόνο για άτομα τα οποία τα ξέρω. Μπορείτε να με κάνετε ads στο LOL, στο Steam. Βασικά στο Steam δεν μπορείτε, παρ' όλα αυτά στο Steam υπάρχει group το οποίο μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Γενικά στα πάντα, εκτός από το Facebook, γιατί απλά θέλω να το κρατάω, τέλος πάντων, προσωπικό. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε στη σελίδα, όπως είπα, απαντάω τα πάντα. Και νομίζω αυτά είναι η τελευταία ερώτηση και ήταν όντως τελευταία. Λοιπόν, το κείμενο έφτασε στο τέλος. Δεν ξέρω αν σας άρεσε και αν σας αρέσουν τέτοιο τύπου βίντεο. Δεν έχω ξανακάνει τέτοιο βίντεο που να κάθομαι για να μιλάω στην κάμερα. Συνήθως μιλάω στην οθόνη. Η οθόνη αυτή τη στιγμή δυσλεύει. Λέει, τι έγινε. Με παράτησες έτσι. Με πετάς αστημένη λεμονόκουπα. Anyway, λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε και άλλα vlogs. Μπορείτε να μου γράψετε από κάτω comments αν θέλετε και άλλα vlogs. Μπορώ να κάνω ένα room tour. Αν και δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι απίστευτο, αλλά ένα room tour μπορώ να το κάνω. Μπορώ να σας δείξω το PC μου, ξέρω εγώ πώς είναι και τι έχει μέσα κτλ. Αυτά τουλάχιστον για vlogs. Μου ήρθαν τώρα, δεν ξέρω τι άλλο. Και αν σας άρεσε το βίντεο, μπορεί να μου αφήσετε από κάτω στα comments αν έχετε κάποια πρόταση. Και ναι, άμα σας άρεσε το βίντεο, μπορεί να κάνετε ένα like. Άμα δεν θέλετε να χάσετε από ένα βίντεο, μπορεί να κάνετε subscribe. Και αυτά μπορεί να πάρω από την επόμενη φορά. Γεια σας. Λοιπόν, να φέρουμε λίγο αυτή τη μεριά. Α! Δεν ξέρω γιατί φύγει και έτσι έκανα. Πόλεψα, wow, καλά ελληνικά.